Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε χαρούμενη στο εξώφυλλο του βίντεο και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μια φίλη μου έχει στείλει ένα email που μας δίνει πληροφορίες για τα προγράμματα των 12 βημάτων στην Ελλάδα και έχει καιρό που έψαχνα αυτές τις πληροφορίες. Χαίρομαι που τις έχω, χαίρομαι που σήμερα θα μπορώ να τις μοιραστώ μαζί σας και νομίζω πως θα φανούν χρήσιμες σε πολλούς από εμάς. Πήρα χθες μόλις το email, εντωμεταξύ έχω πάρα πολλά email πολύ ενδιαφέροντα για θέματα, αλλά είπα να το κάνω πρώτο σήμερα αυτό. Αγαπημένη Θέκλα, καλησπέρα και καλό ευλογημένο μήνα. Καλό μήνα να έχουμε όλοι. Για τον Μάιο μιλούσε χθες. Χθες 1η Μαΐου μου στείλε το email. Καλό μήνα να έχουμε όλοι και ένα καλό καλοκαίρι. Ας ευχηθούμε. Σε παρακολουθώ 3 χρόνια, σε εκτιμώ βαθιά και σε ευχαριστώ για τη γενναιοδορία της ψυχής σου. Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχεις αναφερθεί κατά καιρούς σε 12 βηματικά προγράμματα και αποφάσισα να σου στείλω την προσωπική μου εμπειρία με τα ΕΠΑ, ενήλικα παιδιά αλκοολικών και δυσλειτουργικών οικογενειών. Και αν το θεωρήσεις ωφέλιμο, να αναφερθείς σε αυτό σε ένα από τα βλόγ σου ή και να διαβάσεις αυτούσιο το κείμενο. Αυτούσιο θα διαβάσω το κείμενο και θα βάλω και τις πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Ελπίζω να μην σε κουράσω. Σε φιλώ, να είσαι πάντα καλά. Όχι, δεν με κουράζεις καθόλου. Μας δίνεις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που, όπως είπα και προηγουμένως, πριν μισό λεπτό, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα προσπαθήσω μέσα από το μοίρασμά μου, όπως λέμε στα ΕΠΑ, να σας γνωρίσω. Να σας γνωρίσω τα ΕΠΑ. Είπαμε τα ΕΠΑ είναι ενήλικα παιδιά αλκοολικών και δυσλειτουργικών οικογενειών. Ένα κλαπ συνεξαρτώμενων, θα έλεγα εγώ, ένα κλαπ αυτοβοήθειας συνεξαρτώμενων. Θα παραθέσω τα λόγια του Τόνι Αλφα, συνιδρυτή των ΕΠΑ και συγγραφέα το 1977 της λίστας λύσης 14 μοτίβα συμπεριφοράς και τη λύση για διάβγεια. Τα ενήλικα παιδιά αλκοολικών είναι μια παγκόσμια αδερφότητα ανάρρωσης μέσω της αυτοβοήθειας που μιλάει απευθείας στα προβλήματα που βιώθηκαν από άνδρες και γυναίκες που ανατράφηκαν σε ένα οικογενειακό σύστημα που σακατεύτηκε από τον αλκοολισμό. Να σημειωθεί, λέει η φίλη που στέλνει το mail, ότι όσα έγραψε ο Τόνι Αλφα για τον αλκοολισμό και την ανατροφή σε μια αλκοολική οικογένεια ίσχυαν επίσης για παιδιά που μεγάλωσαν σε δυσλειτουργικές οικογένειες που ίσως να μην ήταν το πρόβλημα ο εθισμός. Ίσως κάποιοι από τους αναγνώστες σας, διαβάζοντας τη λέξη αδελφότητα, παραξενευτούν ή να σκεφτούν ότι πρόκειται για παράδειγμα για κάποια αίρεση. Όμως δεν σημαίνει τίποτε άλλο από την αίσθηση ότι είμαστε μέλη μιας οικογένειας που αυτή τη φορά επιλέγουμε και δεν μας επιλέγει. Και ως μέλη αδέρφια μοιραζόμαστε την αλήθεια μας για όσα βιώσαμε κατά την παιδική μας ηλικία σε ένα περιβάλλον όπου κληρονομήσαμε εντός εισαγωγικών χαρακτηριστικά μοτίβα συμπεριφοράς τα οποία μας εμπόδισαν από το να ζήσουμε μια φυσιολογική ενήλικη ζωή, νιώθοντας ελλιπείς όχι μόνο ως προσωπικότητες, αλλά και ως οντότητες, με κυρίαρχα συναισθήματα την ενοχή και την ντροπή και ως αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στο συγχρονισμό με τους άλλους, στις ερωτικές, φιλικές, οικογενειακές, σπουδές, επαγγελματικές σχέσεις, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, γιατί μπορεί για παράδειγμα ένα ενήλικο παιδί αλκοολικής ή δυσλειτουργικής οικογένειας να έχει χτίσει μια ωραία καριέρα, αλλά η προσωπική του ζωή να είναι χαόδης. Πόσοι ταυτιζόμαστε. Το πρόγραμμα των ΕΠΑ, να επαναλάβω ότι είναι ένα πρόγραμμα αυτοβοήθειας, δεν είναι πρόγραμμα ψυχοθεραπείας, είναι πρόγραμμα αυτοβοήθειας και κατά συνέπεια ετεροβοήθειας 12 βημάτων, τα οποία μας δόθηκαν ως δώρο από το πρόγραμμα των ανώνυμων αλκοολικών, το γνωστό σε όλους μας AA, όπου είναι και το πρώτο πρόγραμμα ανάρρωσης 12 βημάτων. Στο πρόγραμμά μας υπάρχει δομή, αρχές και κατευθυντήριες γραμμές. Όλοι είμαστε έμπιστοι υπηρέτες του προγράμματος και μέσα από τα 12 βήματα, τα οποία είναι τα σκαλοπάτια για τη συναισθηματική και πνευματική ορίμανση, τη διάβγεια και τη γαλήνη και από τις 12 παραδόσεις όπου βρίσκεται η επιτομή της δημοκρατίας, παίρνουμε αποφάσεις που αφορούν στην υγιή εξέλιξη κάθε ομάδας και εν γέννη της αδελφότητας των ΕΠΑ. Οι συγκεντρώσεις ανάρρωσης διαρκούν μια μισή ώρα, όπου ακολουθούμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, μέσα από το θέμα που επιλέγει ο εκάστοτε συντονιστής, σιγά σιγά
Μέσα από το μοίρασμα των εμπειριών κατά την παιδική μας ηλικία, αποκτούμε την πρώτη επίγνωση της φύσης της ασθένειας. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι ομάδες αυτοβοήθειας προσπαθούν να βοηθήσουν τα μέλη τους να ξεπεράσουν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, για την οποία έχουμε μιλήσει πολύ πρόσφατα, το CPTSD, που είναι το κατάλοιπο που αφήνει μια κακοποιητική παιδική ανατροφή. Μέσα από την ταύτιση αναπτύσσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας και προστασίας μεταξύ μας και σιγά σιγά, μέσα από τις συναντήσεις μας και τα βήματα, αναβιώνοντας άβολα ή και επώδυνα συναισθήματα που βιώσαμε κατά την παιδική μας ηλικία, γινόμαστε πρόθυμοι να ξεσκεπάσουμε οικογενειακά μυστικά, την ντροπή και την ενοχή που μας φόρεσε το μεγάλωμα από ένα αλκοολικό δυσλειτουργικό σπίτι, πρόθυμοι να εμπιστευτούμε τα μέλη της ομάδας και να αναπτύξουμε φιλίες, και ίσως πρόθυμοι να εμπιστευτούμε μια ανώτερη δύναμη, πνευματικό πρόγραμμα της δικής μας κατανόησης, που αυτή μπορεί να είναι και η ομάδα. Εγώ προσωπικά στα ΕΠΑ βρήκα αυτό που έλειπε, αυτό που χρειαζόταν, λέει η φίλη, για να αρχίσει σιγά σιγά να κλείνει το τραύμα. Προερχόμενη από αλκοολική και δυσλειτουργική οικογένεια, όπου μητέρα και θείος ήταν αλκοολικοί και με απουσία πατρός, μιας και πέθανε στα 4, μου λέει η φίλη που μας στέλνει το email, η πρώτη μου απώλεια, όπου φυσικά το βίωσα ως εγκατάλειψη ως παιδί, που όπως όλα τα παιδάκια ένιωθα ότι είμαι το κέντρο του κόσμου, άρα και υπεύθυνη για το φευγιό του, οπότε ένοχη, αλλά και ανάξια αγάπης όταν και η νεαρή μητέρα καταφεύγει στο αλκοόλ, κάνοντας απανωτά ολέθρια λάθη ως προς το μεγάλωμά μου και την ανατροφή μου. Όλα αυτά τα λάθη με έφεραν στα 22 μου αρχικά στην πόρτα του ψυχίατρου και στη συνέχεια ψυχολόγου, λέει η φίλη που στέλνει το mail. Και μέχρι σήμερα, που είμαι 50 ετών, διατηρώ επαφή με κάποιες συνεδρίες κατά καιρούς με τον ψυχίατρο θεραπευτή μου και είμαι ευγνώμων για τη θεραπεία μου σε πολλά επίπεδα, όμως πάντα κάτι μου έλειπε. Και αυτό που μου έλειπε το βρήκα στο σωτήριο αυτό πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά, ενώ δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία. Αλλά μπορούμε όσοι παράλληλα κάνουμε ψυχοθεραπεία με ειδικούς, να μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, όχι τη δουλειά με τον ψυχοθεραπευτή. Για πολλούς δηλαδή το πρόγραμμα λειτουργεί συνεπικουρικά και για άλλους με όχι τόσο βαθιά τραύματα, το πρόγραμμα των ΕΠΑ τους άλλαξε τη ζωή, δίνοντάς μας την πολυπόθητη γαλήνη. Εδώ θα πω ότι όσοι κάνετε ήδη ψυχοθεραπεία, δεν έχετε παρά να ωφεληθείτε παράλληλα να συμμετέχετε και σε αυτό το πρόγραμμα ανάρρωσης 12 βημάτων. Και επίσης κάποιος ο οποίος έχει τέτοια σοβαρά ψυχικά τραύματα από μια κακοποιητική παιδική ηλικία, όπου μεγάλωσε σε ένα αλκοολικό ή και δυσλειτουργικό σπίτι, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα εφόδια που έχει στη διάθεσή του, αν μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία, να κάνει ψυχοθεραπεία και παράλληλα να πηγαίνει και εδώ. Αυτό που εγώ βίωσα και βιώνω στα ΕΠΑ ήταν πρωτόγνωρο. Η ψυχική σύνδεση, η αλληλεγγύη, η ταύτιση, η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός, η συναισθηματική επιτέλους ασφάλεια με τα μέλη, παύλα αδέλφια, που μοιραζόμαστε το κουράγιο, την πίστη και την ελπίδα μας. Όσα δηλαδή θα έπρεπε να προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι απίστευτο πόσο σπουδαίο γιατρικό είναι. Το μονοπάτι της πνευματικής ανάπτυξης είναι το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου. Διαβάζοντας οι αναγνώστες σας τα χαρακτηριστικά της λίστας, θα σας τα διαβάσω πιο κάτω, είμαι σίγουρη ότι ακόμα και κάποιος που ποτέ μέχρι τώρα δεν ασχολήθηκε με την ψυχική λειτουργία θα ταυτιστεί με τουλάχιστον δύο από αυτά τα χαρακτηριστικά. Εγώ τα έχω όλα, άλλα σε μικρότερο, άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό, και με μεγάλη ανακούφιση σας λέω ότι είμαι ενήλικο παιδί και το λέω με ανακούφιση και όχι πόνο, διότι τα παραδέχομαι αλλά και τα αποδέχομαι, γιατί σήμερα ξέρω ότι δεν είμαι τρελή, ότι υπάρχει εξήγηση γιατί ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ στη ζωή μου, γιατί αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω αυτά τα μοτίβα συμπεριφοράς που λειτουργήσαν ως μηχανισμοί επιβίωσης, συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας, λέμε ξανά, αλλά σήμερα που είμαι μέλος των ΕΠΑ, ξέρω ότι δεν με εξυπηρετούν, δεν μου χρειάζονται πια, τώρα που ξεμουδιάζει εντός εισαγωγικών η ψυχή μου, τώρα που οι άκαμπτες άμυνες παίρνουν τη θέση του αυθορμητισμού, της διάβγειας, της εμπιστοσύνης στον εαυτό, της αυτοαποδοχής και της αυτοφροντίδας. Τώρα που φεύγουν οι άκαμπτες άμυνες και παίρνουν
Και στη τη θέση τους παίρνουν αυθορμητισμός, η διάβγεια, εμπιστοσύνη στον εαυτό, η αυτοαποδοχή και η αυτοφροντίδα. Τώρα που δεν ψάχνω γονείς αλλά συνοδοιπόρους, γιατί γίνομαι εγώ στοργικός γονιός του εαυτού μου. Ένας ορισμός για το τι είναι ενήλικο παιδί είναι κάποιος που ανταποκρίνεται στις ενήλικες καταστάσεις με αυτοαμφισβήτηση, αυτοκατηγορία ή μια αίσθηση ότι είναι λάθος ή κατώτερος, όλα μαθημένα από στάδια της παιδικής ηλικίας. Ο παρααλκοολισμός, η συνεξάρτηση όπως τη λέμε εμείς, αναπαριστά τις ιδιομορφίες και τις συμπεριφορές που αναπτύξαμε ζώντας με αλκοολικό ή δυσλειτουργικό γονιό. Ένας συγγενής όρος του παρααλκοολισμού είναι η συνεξάρτηση. Α, το λες και εσύ. Όπου μπορεί τα μέλη μιας οικογένειας, όπου υπήρχε αλκοολισμός, να μην ήπιαν ούτε σταγόνα, αλλά που κληρονόμησαν τη συναισθηματική μέθη, η οποία περιλαμβάνει την αιμονή και τη μη γη εξάρτηση καθώς και ψυχαναγκασμό. Μπορεί δηλαδή, αντί για αλκοόλ ή ναρκωτικά, τα μέλη της οικογένειας να είναι μεθυσμένα εντός αγωγικών από φόβο, έξαψη ή πόνο. Εγώ χρησιμοποίησα το αλκοόλ και τα ναρκωτικά μέχρι τα 22 μου, τα οποία φυσικά με οδήγησαν σε αδιέξοδο και δεν ήταν παρά η επανάληψη της ντροπής, του πόνου και της ενοχής. Αλλά χρησιμοποίησα πολύ και τα αθώα εντός εισαγωγικών ναρκωτικά, όπως πολλή τηλεόραση, ζάχαρη, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ερωτικές σχέσεις, τσιγάρο, όλα σε υπερβολή για να κρύψω τον πόνο της απώλειας, της απόρριψης και της εγκατάλειψης που βίωσα ως παιδί. Μπορεί να μην έγινε αλκοολική ή ναρκωμανής, αλλά ως παρααλκοολική οι φαινομενικά αθώοι εθισμοί μου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των ΕΠΑ, είναι διαχειρίσιμοι. Κάποιοι έχουν εξαφανιστεί και η ζωή μου δεν είναι πια απλώς λειτουργική, αλλά πλούσια σε συναισθήματα που τα βιώνω στο μεγαλείο τους συγχρονιζόμενοι με ανθρώπους που σέβονται τον εαυτό τους. Κατάφερα με τη βοήθεια της υπέροχης αυτής αδελφότητας να αντιστρέψω τις συνέπειες της δυσλειτουργικής ανατροφής μου, να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή μου, να μη φοβάμαι την οικειότητα, να εκφράζω την άποψή μου χωρίς φόβο και πάθος, αλλά με ευγένεια και σεβασμό, να βάζω όρια στον εαυτό μου, κατά συνέπεια και στους άλλους, δεν έχω έντονα ξεσπάσματα θυμού και οργής, και βάζει σε παρένθεση φίλοι ότι ο θυμός και η οργή είναι παιδιά του φόβου, γιατί ο φόβος αντικαθιστάται από την αγάπη, αποκτώ όλο και περισσότερη διάβγεια, γνωρίζω τις ελλείψεις μου που πια δεν τις ονομάζω ελαττώματα. Παλιά έλεγα πως είμαι ελαττωματική. Σήμερα γνωρίζω πως είμαι απλώς ένας άνθρωπος που δεν κάνει τα λάθη που έκανε στο παρελθόν, αλλά πάντα θα κάνει κάποια λάθη και θα μαθαίνει από αυτά. Έχω συγχωρέσει τον εαυτό μου και έχω συγχωρέσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τη μητέρα μου και τα πρόσωπα εξουσίας που μεγάλωνα μαζί τους. Συγγενείς, δάσκαλοι, εργοδότες, ερωτικοί σύντροφοι, και αυτό γιατί χωράω στον εαυτό μου. Δεν ξεχνάω από πού προέρχομαι και κυρίως ποια θέλω να γίνομαι. Αυτό που ήμουν προορισμένη να γίνω. Αλλά ο αλκοολισμός και η οικογενειακή δυσλειτουργία μου ανέκοψαν το δρόμο. Αλλά τώρα πια εδώ και 7 χρόνια που είμαι μέλος των ΕΠΑ, χαράζω εγώ το δρόμο μου. Έναν δρόμο που στρώνεται με και από αγάπη. Και αφού τα κατάφερα, εγώ που ήμουν από τις βαριές εντός εισαγωγικών περιπτώσεις, με χρόνια κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή, μπορούν όλοι όσοι αποφασίσουν να περάσουν το κατόφλι μας. Στα ΕΠΑ, ξαναλέω τι σημαίνει ΕΠΑ, ενήλικα παιδιά αλκοολικών και δυσλειτουργικών οικογενειών. Ένα λεπτό. Θα το βρω! Είναι μεγάλο το κείμενο, αλλά θα σας το διαβάσω όλο γιατί είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Στα ΕΠΑ, ενήλικα παιδιά αλκοολικών και δυσλειτουργικών οικογενειών, έμαθα την ουσιαστική έννοια της ευγνωμοσύνης και την εκφράζω κάθε μέρα στο ευλογημένο αυτό πρόγραμμα και στον Tony A, καθώς και σε όλα τα μέλη παγκοσμίως εδώ και περίπου 45 χρόνια και στη χώρα μας, που μέσα σε 7 χρόνια που λειτουργεί έχουμε καταφέρει τόσα πολλά και θα καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Άρα τα ενήλικα παιδιά αλκοολικών και δυσλειτουργικών οικογενειών, η ΕΠΑ, λειτουργούν για 7 χρόνια στην Ελλάδα. Ελπίδα μου να βιώσουν όσα βιώνω πολλά ενήλικα παιδιά που υποφέρουν εκεί έξω. Ήθε η κατάθεση της προσωπικής μου εμπειρίας και η ενημέρωση να προσελκύσει άντρες και γυναίκες που υποφέρουν από τις συνέπειες της τραυματικής παιδικής ηλικίας. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέκλα μου, αφήνω μέρες και ώρες συγκεντρώσεων αν κάποιος από τους αναγνώστες θεατές σου ενδιαφέρεται να γνωρίσει τα ΕΠΑ. Αυτές θα τις βάλω στην περιγραφή του βίντεο.
Αθήνα λέει είναι κάθε Τρίτη 6,5 με 8, Γεωργίου Σταύρου 6, τρίτος όροφος. Είναι φυσική ομάδα αυτή, είναι ομάδα στην οποία πάνε επί τόπου. Και διαδικτυακές συγκεντρώσεις Skype, ομάδα Skype ΕΠΑ Πάτρας, Δευτέρα 4 με 5,5, Κυριακή 6 με 9,5. Έχει εδώ και το όνομα και το email, στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Δεύτερη ομάδα Skype ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Κυριακή 8 με 9,5 κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που μας γράφει η φίλη, τρεις ομάδες ΕΠΑ στην Ελλάδα, ενήλικα παιδιά αλκοολικών και δυσλειτουργικών οικογενειών. Η μία είναι φυσική ομάδα που συγκεντρώνονται στην Αθήνα, ξαναλέω πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο, και άλλες δύο είναι διαδικτυακές ομάδες. Πολύ φοβάμαι ότι μετά από αυτό το βίντεο θα έχουν τόσες πολλές προτάσεις, τόσα πολλά email για να συμμετέχουν, που θα χρειαστεί να κάνουν και άλλες ομάδες. Στην περιγραφή του βίντεο είναι και τα email στα οποία μπορεί κάποιος να στείλει για να μάθει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη λίστα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να έχουμε κοινά εξαιτίας της ανατροφής μας σε μια αλκοολική ή άλλης μορφής δυσλειτουργική οικογένεια. Άρα τώρα θα σας διαβάσω τα 14 χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι ενδεικτικά για το ότι μπορεί να είμαστε ενήλικα παιδιά αλκοολικών ή δυσλειτουργικών οικογενειών και θα μας έκανε καλό να συμμετέχουμε σε αυτή την ομάδα αυτοβοήθειας, σε αυτές τις ομάδες αυτοβοήθειας. Πρώτο χαρακτηριστικό. Απομονωθήκαμε και φοβόμασταν τους ανθρώπους και τα πρόσωπα εξουσίας. Δεύτερο. Αναζητούσαμε την επιδοκιμασία και στην πορεία χάσαμε τη δική μας ταυτότητα. Τρίτο. Φοβόμαστε τους θυμωμένους ανθρώπους και οποιαδήποτε προσωπική κριτική. Τέταρτο. Είτε ήδη γίναμε αλκοολικοί ή παντρευτήκαμε έναν αλκοολικό ή και τα δύο ή βρήκαμε κάποια άλλη ψυχαναγκαστική προσωπικότητα όπως έναν εργασιομανή για να ικανοποιήσουμε την αρρωστημένη μας ανάγκη για εγκατάλειψη. Πέμπτο. Ζούμε τη ζωή από τη σκοπιά του θύματος και μας ελκύει αυτή η αδυναμία στις ερωτικές και τις φιλικές μας σχέσεις. Έκτο. Έχουμε υπερβολικά ανεπτυγμένη την αίσθηση της ευθύνης μας, της ευθύνης και μας είναι πιο εύκολο να ασχολούμαστε με άλλους παρά με τον εαυτό μας. Αυτό μας αποτρέπει από το να εξετάζουμε προσεκτικά τα δικά μας ελαττώματα κλπ. Έβδομο. Κάθε φορά που υποστηρίζουμε τον εαυτό μας αντί να υποκύπτουμε στη θέληση των άλλων, νιώθουμε συναισθήματα ενοχής. 8. Εθιστήκαμε στην έξαψη. 9. Μπερδεύουμε την αγάπη με τον ίκτο και τείνουμε να αγαπάμε εντός εισαγωγικών πρόσωπα για τα οποία μπορούμε να νιώσουμε ίκτο και να τα σώσουμε. Έχουμε μπουκώσει τα συναισθήματά μας από την τραυματική μας παιδική ηλικία και έχουμε χάσει την ικανότητα να αισθανόμαστε ή να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, καθώς αυτό μας προκαλεί πολύ πόνο, άρνηση. Αρνούμαστε τα συναισθήματα μας δηλαδή. 11. Κρίνουμε αυστηρά τον εαυτό μας και έχουμε πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. 12. Είμαστε εξαρτημένες προσωπικότητες που μας τρομοκρατεί η ιδέα της εγκατάλειψης και θα κάνουμε οτιδήποτε για να διατηρήσουμε μια σχέση προκειμένου να μην βιώσουμε οδυνηρά συναισθήματα εγκατάλειψης τα οποία νιώσαμε κατά τη συμβίωση μας με άρρωστους ανθρώπους που δεν ήταν ποτέ συναισθηματικά παρόντες για εμάς. 13. Ο αλκοολισμός είναι μια οικογενειακή ασθένεια. Ήδη γίναμε παρααλκοολικοί και κληρονομήσαμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ασθένειας, παρόλο που δεν κληρονομήσαμε την ίδια τη συνήθεια του ποτού. 14. Οι παρααλκοολικοί περισσότερο αντιδρούν παρά δρούν. Λοιπόν, πρόγραμμα 12 βημάτων στην Ελλάδα, ονομασία ΕΠΑ, ενήλικα παιδιά αλκοολικών και δυσλειτουργικών οικογενειών. Στην περιγραφή του βίντεο οι πληροφορίες για τις τρεις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με βάση όσα μας έστειλε η φίλη, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για το εξαιρετικό κείμενο που μας έστειλε και τις πληροφορίες που είναι τόσο χρήσιμες. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω τα 14 χαρακτηριστικά που φαίνεται να έχουν τα ενήλικα παιδιά αλκοολικών και δυσλειτουργικών οικογενειών και τις πληροφορίες για το πώς, αν κάποιος από εσάς θέλει να επικοινωνήσει
μέσω email, γιατί υπάρχουν email εδώ πέρα, με αυτές τις διαδικτυακές ομάδες ή και να μάθει πληροφορίες για τη φυσική ομάδα, να το κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Δεν το ήξερα. Είχα ακούσει ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες 12 βημάτων. Αν οποιοδήποτε άλλοι έχετε πληροφορίες, για παράδειγμα, έχω ακούσει ότι υπάρχει ονόνυμα ομάδα 12 βημάτων ανώνυμων υπερφάγων, ανώνυμους overeaters. Αν κάποιος από τους ακροατές που το ακούει έχει τέτοιες πληροφορίες, να μου τις στείλει και ευχαρίστως να τις κάνω βίντεο, ευχαρίστως να γράψω στην περιγραφή του βίντεο τις πληροφορίες, γιατί στην εποχή που ζούμε χρειαζόμαστε να βρούμε τρόπους να βοηθηθούμε, οι οποίοι να είναι ουσιαστικά χρήσιμοι και προσβάσιμοι. Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι εξαιρετικά προσβάσιμο όλο αυτό. Χαίρομαι. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα για αυτές τις πληροφορίες. Σας φιλώ.